Εδεσιμότατη, κύριε Πρόεδρε του Πατριωτικού Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών του 1821, κύριε εκπρόσωπο των Αρχών και της Ελληνικής Πολιτείας, αγαπητοί συμπατριώτες. Η αλήθεια, λέει το Ευαγγέλιο, ελευθερώσει εμάς. Έχουμε υποστεί επί 200 χρόνια μία μυθολογία, ότι τους Έλληνες τους ελευθέρωσε η ναυμαχία του Ναβαρίνου, οι προστάτητες δυνάμεις, οι σύμμαχοι, οι ξένοι, διότι εμείς υπήρξαμε ανίκανοι να ελευθερωθούμε μόνοι μας. Αυτό είναι ένας ζωτικός μύθος, ο οποίος κατασκευάστηκε προκειμένου επ' αυτού να στηριχθεί η αποικιοκρατία στην Ελλάδα, η επιβολή ξένων δυναστιών, ο διεθνής οικονομικός έλεγχος, ακόμα και τα μνημόνια. Διότι αυτή η εξάρτηση της Ελλάδας από τις μεγάλες δυνάμεις χρειαζόταν ένα ψυχικό θεμέλιο. Και το ψυχικό θεμέλιο ήταν να πιστούμε ότι δεν ελευθερωθήκαμε μόνοι μας, αλλά ότι μας ελευθέρωσαν οι ξένοι. Η αλήθεια όμως είναι ότι ελευθερωθήκαμε εντελώς μόνοι μας. Η αλήθεια είναι ότι ελευθερωθήκαμε διότι νικήσαμε τους Τούρκους στο Βαλτέτσι, στην Τριπολιτσά, στα Δολιανά, στα Δερβενάκια, στο Αγιονόρι, στην Ναυμαχία των Σπετσών, στην Ναυμαχία του Γέροντα. Μέχρι το 1825 οι Έλληνες νικούσαν συνέχεια. Οι Τούρκοι συνετρίβησαν στο πεδίο της μάχης. Στη συνέχεια ήρθε ο Ιμπραήμ. Και πάλι εδώ δημιουργήθηκε ένας ζωτικός μύθος ότι ο Ιμπραήμ κατέστειλε την Επανάσταση. Ουδέν ψευδέστερον αυτού, ο Ιμπραήμ απέτυχε παταγωδώς να καταστήλει την Επανάσταση και αν φτάσαμε ζωντανοί μέχρι την Ναυμαχία του Ναβαρίνου είναι διότι ο Κολοκοτρώνης και οι Έλληνες οπλαρχηγοί και ο ελληνικός λαός αρνήθηκαν να δεχθούν οποιαδήποτε συζήτηση περί υποταγής. Στη συνέχεια έγινε το Ναβαρίνο. Το Ναβαρίνο δεν έγινε για την Ελλάδα, έγινε για να ανοίξει ο δρόμος για τον Ινδικό ωκεανό και τη Βρετανική αποικιοκρατία. Από το Ναβαρίνο μέχρι την ελληνική αναξαρτησία πέρασαν 2,5 χρόνια. Έγινε ένας γαλλοτουρκικός πόλεμος, η εκστρατεία του στρατάρχου Μεζόνος. Έγινε ένας ρώσο-τουρκικός πόλεμος που κράτησε 1,5 χρόνο. Συνεχίστηκε η ελληνική επανάσταση. Τελείωσε με τη μάχη της Πέτρας στη Βιωτία στο τέλος του 1829 και φτάσαμε 2,5 χρόνια μετά την ναυμαχία του Ναβαρίνου, δηλαδή το Φεβρουάριο του 1830, να ελευθερωθούμε. Και ελευθερωθήκαμε διότι αντέξαμε, διότι νικήσαμε, διότι υιοθετήσαμε τη στρατηγική της αδιαλαξίας, διότι δεν ορίσαμε επιτροπή διπλωματών να διαπραγματευτεί με τους Τούρκους την ελευθερία μας. Διότι υπήρξαμε αδιάλακτοι, η σοφία της αδιαλαξίας. Τι τα δέντρα και αν τα κόψεις, τι τα σπίτια και αν τα κάψεις, ένας από εμάς να μείνει ζωντανός θα συνεχίσει να πολεμάει. Ευχαριστώ. Κολοκοτρώνης προς τον Ιμπραήμ. Προσοχή, διότι αυτά όλα είναι επίκαιρα. Έτσι. Λοιπόν, βεβαίως εάν οι Έλληνες είχαν συνειδητοποιήσει τι κάνανε, ότι 1500 κατσικοκλέφτες του Μοριά και της Ρούμελης συνέτριψαν μια αυτοκρατορία που εκτινόταν από τον Περσικό κόλπο μέχρι τη Δυτική Αφρική και από το Δούναβι μέχρι τον Νείλο, αν είχαν συνειδητοποιήσει οι Έλληνες τι κάνανε, φυσικά θα είχαν άλλη αυτοπεποίθηση, άλλα σχέδια, άλλη δύναμη μέσα τους, άλλα οράματα. Και ακριβώς για να αρχίσουμε να ξετυλίγουμε το νήμα του ερωτήματος τι κάναμε ακριβώς το 1821 μέχρι το 1830, μια καλή αρχή θα ήταν να εξετάσουμε τι ακριβώς έγινε στη διπλή μάχη Δερβενάκια-Αγιονόρι, όπου ο Κολοκοτρώνης με τον Πλαπούτα, τον Πεντμεζά, τον Γκρίτζαλη και πολλούς ακόμα πλαρχηγούς και με αιχμή του δόρατος τον Νικηταρά στρατολόγησε 2.500 αγρότες από την ευρύτερη περιοχή και συνέτρεψε μια στρατιά 40 έως 60.000 Τούρκων στρατιωτών και μισθοφόρων με 25.000 υπείς, 600 καμήλες, 3 κανόνια, 3 πασάδες ως στρατιωτικούς συμβούλους, η οποία ήρθε στην Ελλάδα τον Ιούλιο του 1821
22 για να καταστήλει την Επανάσταση. Υπενθυμίζω λίγο τα γεγονότα. Ιούνιο του 22 αποφασίζει ο Χουρσίτ να αναθέσει στο Δράμαλι την ηγεσία της στρατιάς με αποστολή την καταστολή της Επανάστασης. Ο Δράμαλης εκστρατεύει με ένα πάρα πολύ μεγάλο στρατό. Επειδή λοιπόν η αλήθεια ελευθερώσει μας, η αλήθεια είναι ότι οι οπλαρχηγοί της Ρούμελης εξαφανίστηκαν όταν ο Δράμαλης, αφού πυρπόλησε την Θήβα, άρχισε να κατεβαίνει προς τον Ισθμό. Όταν ο Δράμαλης ανακατέλαβε την Ακροκόρινθο, το εκτελεστικό μπήκε σε καράβια και ανοίχθηκε αρόδου στον Αργολικό κόλπο. Ο Πετρόμπεης εγκατέλειψε τον Κολοκοτρώνη λέγοντάς του ότι θα πιάσει τους αηλιάδες και θα παρακολουθήσει από ψηλά τι γίνεται. Και ο Κολοκοτρώνης βρέθηκε μόνος με τους δικούς του ανθρώπους, τον Νικηταρά, τον Πλαπούτα. Αλλά αποφάσισε να μην το βάλει κάτω και ο κολοσσός αυτός, επί του οποίου έσπασαν τα μούτρα τους οι κορυφαίοι στρατηγοί της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο Χουρσίτ, ο Δράμαλης, ο Ιμπραήμ, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος δεν ήταν μόνο ένας γενναίος κλέφτης του Μοριά, δεν είχε μόνο τη μακρά παράδοση των Κολοκοτρωναίων που έχουν τα σήμια τα πολλά, τις ασημένιες πάλες, καβάλα πάνε στην εκκλησία, καβάλα προσκυνάνε. Δεν ήταν μόνο ένας καταδρομέας που ήξερε τα περάσματα, αντέχαμε στην πείνα και στη δίψα, λέει ο ίδιος. Ήταν και κάτι άλλο, ήταν ένας σπουδαίος στρατηγικός εγκέφαλος, ο οποίος αξιοποίησε την εμπειρία του από τη θητεία του στο εκστρατευτικό σώμα που είχαν δημιουργήσει οι Άγγλοι στα Επτάνησα για Έλληνες στρατιωτικούς και κράτησε την ψυχραιμία του όταν όλα χάνονταν γύρω, όταν ο Δράμαλης καίοντας τα πάντα κατέβαινε προς την Αργολίδα και συνέλαβε τον πολύπλοκο αλγόριθμο με τον οποίο θα ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστεί αυτή η φοβερή απειλή, η θανάσιμη απειλή. Πρέπει να ξέρετε ότι όταν ο Δράμαλης πέρασε τον Ισθμό, οι πάντες νόμιζαν ότι η Επανάσταση είχε τελειώσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Κολοκοτρώνης λοιπόν εφάρμοσε το σχέδιο του στρατάρχη Κουτούζοφ, δηλαδή την πολιτική της καμένης γης. Αφού λοιπόν έκαψε τα Σπαρτά, τα Σανά, τις Ιταποθήκες, δηλητηρίασε τα πηγάδια με φλόμο, αφού λοιπόν δημιούργησε ένα σκηνικό μη βιώσιμο για μια μεγάλη στρατεία όπως αυτή του Δράμαλη, και αφού ο Δράμαλης λοιπόν έμεινε τρεις εβδομάδες αρχές Ιουλίου στο αργολικό πεδίο και συνειδητοποίησε ότι δεν έχει μέλλον η εκστρατεία του, αφού οι στρατιώτες του άρχισαν να αρρωσταίνουν, να πεθαίνουν, τα ζώα του άρχισαν και αυτά να ψοφάνε, ο Δράμαλης αποφάσισε να επιστρέψει πίσω και να ανεφοδιαστεί στην Κόρινθο. Τα Δερβενάκια και το Αγιονόρι, κάτι που πολλοί δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, έγιναν καθώς ο Δράμαλης ανέβαινε ξανά προς την Κόρινθο. Η πρώτη, από το αργολικό πεδίο μέχρι την Κόρινθο, υπάρχει το οροπέδιο Στεφάνι, απέναντι από εδώ, και δύο δρόμοι ενώνουν το αργολικό πεδίο με τον Κορινθιακό κάμπο. Ο ένας είναι ανατολικά του Στεφανιού και είναι ο μεγάλος δρόμος τον οποίο χρησιμοποιούσαν τα στρατεύματα, τα καραβάνια, οι ταξιδιώτες της εποχής, ο λεγόμενος αφεντικός. Ήταν ένας δρόμος λιθόστρατος, μεγάλος, με σχετικά ομαλή, αν θέλετε, μορφολογία. Και υπήρχε και ένας άλλος δρόμος δύσβατος και στενός, αλλά πολύ πιο σύντομος, περίπου το 1 τρίτο της απόστασης, τα Δερβενάκια, δηλαδή τα μικρά στενά στα τουρκικά. Ο Κολοκοτρώνης συνέλαβε ότι ο Δράμαλης, πανικόβλητος και έντρομος, θα διάλεγε το δύσβατο αλλά σύντομο δρόμο. Ενώ όλοι πίστευαν ότι θα πάει από τον αφεντικό δρόμο, δηλαδή από το δρόμο που έρχεται στο Αγιονόρι από την ανατολική πλευρά. Ο Δράμαλης λοιπόν επέλεξε τη δυτική πλευρά, τα Δερβενάκια, και εκεί στα Δερβενάκια λοιπόν ο Κολοκοτρώνης είχε στήσει τη θανάσιμη παγίδα, η οποία συνίστατο πρώτον σε ένα σκηνικό ψυχολογικού πολέμου απίστευτο, όπου έκανε τους Τούρκους να πιστέψουν ότι οι Έλληνες ήταν άπειροι. Έβαλε κάπες και φέσια στους θάμνους και στα δέντρα, έβαλε ανθρώπους να πυροβολούν από διάφορα σημεία, αλλά ζήτησε να μην γίνει επίθεση στη στρατιά μέχρι ότου ο Δράμαλης έχει μπει ολόκληρος μέσα στα Δερβενάκια. Η είσοδος του Δράμαλη ξεκίνησε στις 1 η ώρα. Στις 4 η ώρα η οπισθοφυλακή του ήταν ήδη μέσα στα Δερβενάκια, η ομπροσοφυλακή δεν είχε βγει ακόμα. Και τότε ο Κολοκοτρώνης διέταξε επίθεση. Η επίθεση έγινε από δύο σημεία, από το Παλιόχανο και τις Κουκουμαριές, και εξελίχθηκε πάρα πολύ σύντομα
σε σφαγή των πανικόβλητων Τούρκων. Ο Δράμαλος λοιπόν, βλέποντας ότι ο στρατός τους σφαγιάζεται, διέταξε οπισθοχώρηση και η στρατιά άρχισε να τραβιέται προς τα πίσω και βγήκε στην Τύρινθα. Η εμπροστοφυλακή όμως είχε αποκοπεί από το κυρίο σώμα του στρατού και στον Άγιο Σώστη, δηλαδή στην έξοδο των Δραβενακίων, κυριολεκτικά σφαγιάστηκε από τον Νικηταρά σχεδόν το σύνολο της εμπροστοφυλακής του Δράμαλη. Ο Δράμαλης διανυκτέρευσε στην Τύρινθα και δεν ήξερε τι να κάνει, είχε βρεθεί σε αδίέξοδο. Ο Κολοκοτρώνης είχε στήσει μία παγίδα στο Δράμαλη με την έννοια να του εμποδίσει την έξοδο ώστε να εξοντωθεί πλήρως. Εδώ όμως η αλήθεια ελευθερώσει εμάς. Ευθύνονται βασικοί Έλληνες οπλαρχηγοί, μεταξύ των οποίων και ο Γιατράκος, οι οποίοι επέπεσαν στα Λάφυρα και αφού μάζεψαν τα Λάφυρα εγκατέλειψαν την περιοχή και φύγανε, θεωρώντας ότι έχει λήξει το θέμα. Με αποτέλεσμα ο Δράμαλης, αφού έμεινε στην Τύρινθα στις 27 Ιουλίου, χαράματα 28 έμαθε ότι μια διάβαση από τον Μπερμπάτη ήταν αφύλακτη και διέταξε αμέσως το στρατό του να προωθηθεί προς Άγιον Όρη. Επομένως, πρωί στις 28 ξεκινάει η στρατεία του Δράμαλη να κάνει τον κύκλο του Στεφανιού από το δρόμο του Άγιον Ορίου. Είχε υποστεί βεβαίως μεγάλες απώλειες. Χωρίς σοβαρά προσκόμματα, με μερικές αψιμαχίες με τους άνδρες του Υψηλάντη, η στρατεία έφτασε το μεσημέρι ακριβώς πίσω από το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή εκεί που στενεύει ο δρόμος, μεταξύ του Αγίων Ορίου, ακριβώς από κάτω από το Φρούριο δηλαδή, και του οροπεδίου Στεφάνη. Εκεί λοιπόν δέχεται επίθεση καταιγιστική από Νικηταρά Πλαπούτα Νικήτα Φλέσσα και συμβαίνει το εξής, το οποίο περιγράφει ο Γκόρντον, το εξής ασύλληπτο και όχι πολύ γνωστό. Ο Δράμαλης περικυκλώνεται από τους Έλληνες. Γράφει ο Γκόρντον ότι οι Έλληνες τον περιγελούσαν, τον περιέπαιζαν, τον διαπόμπευσαν. Αλλά δεν τον συνέλαβαν, τον άφησαν να φύγει. Η στρατεία διαλύθηκε σε αυτό το σημείο. Ο Δράμαλης εξαφανίστηκε για να γλιτώσει τη ζωή του. Οι Τούρκοι σφαγιάστηκαν για δεύτερη φορά μαζικά. Και όπως γράφει ο Τρικούπης, ο Δράμαλης έφτασε στην Κόρινθο πεζός, χωρίς το καφτάνι του, χωρίς το γιαταγάνι του, όπου και κατέρευσε ψυχοσωματικά και πέθανε μετά από λίγες εβδομάδες. Νέος άνθρωπος, 40 χρονών. Ο Χουρσίτ στη Λάρισα, όταν έμαθε τα νέα, αυτοκτόνησε με δηλητήριο. Ταυτόχρονα με όλα αυτά, οι Τούρκοι είχαν προσπαθήσει να στείλουν την αρμάδα να περάσει από τα στενά των Σιτσών Ερμιονίδας και να έρθει να αποβιβάσει στην Αργολίδα στρατό και φόδια για το Δράμαλη. Εκεί έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Τρινήσιος Τόλος, ο οποίος καταβήθησε την αρμάδα στα στενά των Σπετσών και 14 Σεπτεμβρίου η αρμάδα αναγκάστηκε να εκενώσει την περιοχή και όταν έφτασε πίσω στην Κωνσταντινούπολη ο Σουλτάνος αποκεφάλισε τον Καπουτάνο Φασά. Μέσα λοιπόν σε ένα μήνα ο Σουλτάνος έχασε τους τρεις κορυφαίους στρατιωτικούς ηγέτες της αυτοκρατορίας του, το Δράμαλη, το Χουρσίτ και τον αρχηγό του Στόλου. Σκεπτόμενος κανείς πώς είναι δυνατόν 2.500 τσομπαναρέοι να εξαερώσουν μια στρατεία 60.000 με 25.000 υπείς, με μισθοφόρους, με τρία κανόνια, με 600 καμήλες, μένει σε μερικά περιστατικά. Την ώρα που γινόταν η μεγάλη σφαγή εδώ στο Άγιον Όρη, ο Νικήτας Φλέσσας εντόπισε τον Τοπάλ Πασά, τον πρώην μεγάλο βεζίρι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που συνόδευε το Δράμαλη ως σύμβουλός του, τον οποίο τον συνέλαβε και τον τεμάχισε με το γιαταγάνι του. Αντιθέτως, το Δράμαλη, τον αρχιστράτηγο, οι Έλληνες δεν τον πείραξαν. Τον εξευτέλισαν και τον άφησαν να φύγει. Ρωτάω πολλές φορές τους μαθητές μου στη σχολή πολέμου, τι θα κάνατε αν είχατε τη δυνατότητα να συλλάβετε έναν αρχιστράτηγο. Άλλος απαντάει, θα τον κρατούσα για διαπραγματευτικό ατού. Άλλος απαντάει, θα τον εκτελούσα. Άλλος απαντάει, θα τον ανέκρινα να μάθω πληροφορίες. Άλλος απαντάει, θα τον κατακρεουργούσα. Οι Έλληνες όμως αφήσαν τον Δράμαλη, διότι κατάλαβαν ότι όταν επιτρέψεις στον ηττημένο αρχιστράτηγο μιας αυτοκρατορίας που κατέχει, ας πούμε, μια τεράστια περιοχή του πλανήτη να φύγει, να διαφύγει, συντρίβεις ακόμα περισσότερο το ηθικό του και
προκαλείς μια ταπείνωση αθεράπευτη και ακραία. Όταν ο Κολοκοτρώνης παρακολουθεί από τις όχθες των Δερβενακίων τη μάχη, ακούει δίπλα του ένα κοπάδι. Γυρίζει λοιπόν και βλέπει έναν νεαρό τσοπάνι. Του λέει, τι κάνεις εσύ εδώ, παιδί μου? Λέει, καπετάνιο, κοιτάζω τη μάχη, είμαι τσοπάνης. Του λέει, πάρε σε παρακαλώ πολύ την κλίτσα σου, κατέβα κάτω, χτύπα στο κεφάλι ένα Τούρκο, πάρ' του τα όπλα και πήγαινε να πολεμήσεις. Το βράδυ λοιπόν μετά τη μάχη στα Δερβενάκια, εμφανίζεται ένας μπαρετοκαπνισμένος, του λέει ο Κολοκοτρώνης, ποιος είσαι? Λέει, είμαι καπετάνιο τσοπάνης. Αυτός ο γίγας κατασκεύασε πολεμιστές από κτηνοτρόφους, από αγρότες. Πήρε ανθρώπους, στρατολόγησε από τα χωριά της Αργολίδας και της Κορινθίας, αρβανίτες, χωρικούς, και τους έκανε στρατιώτες. Πριν αρχίσει η μάχη, ανέβηκε σε μια πέτρα, τους μάζεψε γύρω του και τους είπε, Έλληνες, σαν σήμερα γεννηθήκαμε, σαν σήμερα θα πεθάνουμε για την πατρίδα. Δηλαδή συμπύκνωσε τον ιστορικό χρόνο σε εκείνη τη στιγμή. Θέλω τώρα να σας πω κάτι, ένα δικό μου σχόλιο σε όλα αυτά. Εδώ που βρισκόμαστε, πριν από ακριβώς 200 χρόνια, έγινε μια μεγάλη μάχη σε δύο φάσεις. Είναι, στην ουσία η μάχη είναι ενιαία, 26-4 η ώρα το μεσημέρι αρχίζει η μάχη στα Δερβενάκια και τελειώνει στο Αγιονόρι περίπου την ίδια ώρα, δύο μέρες μετά. Ο χρόνος είναι παρέστησης. Είναι κατασκευή του ανθρώπινου νου. Δεν υπάρχει. Αυτό που έγινε πριν από δύο αιώνες εδώ πέρα, έγινε χθες το μεσημέρι. Και γιατί έγινε χθες το μεσημέρι? Γιατί εδώ που είμαστε εμείς εδώ σήμερα, είμαστε άνθρωποι, είμαστε Έλληνες, μιλάμε ελληνικά όπως και αυτοί, είμαστε στα ίδια χώματα όπως και αυτοί, συνεχίζουμε μια ιστορία 5-10 χιλιάδων χρόνων όπως και αυτοί, έχουμε την ίδια συνείδηση με αυτούς, σκεπτόμαστε περίπου το ίδιο στην πραγματικότητα, κατά βάθος σκεφτόμαστε περίπου το ίδιο, και κυρίες και κύριοι, αντιμετωπίζουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Ένας νομαδικός βάρβαρος λαός απειλεί την ελευθερία μας. Την απειλούσε και τότε, την απειλεί και τώρα. Ποια είναι η διαφορά μας από αυτό το λαό? Η διαφορά μας, η προφανής, είναι ότι εμείς χτίσαμε πολιτισμούς, ενώ αυτός ο λαός κατέστρεφε πολιτισμούς. Αλλά θα σας πω και μια άλλη διαφορά. Εάν διαβάσετε προσεκτικά τα λόγια της ραψοδίας που υμνεί τη μεγάλη μάχη στα Δερβενάκια στο Αγιονόρι, ποια είναι η ραψοδία? Φύσα μαΐστρο δροσερέ και αγέρα του πελάγους, να πας τα χαιρετίσματα στου δράμαλη τη μάνα. Τις ρούμελες οι μπέιδες και του μοριά οι πασάδες, τα Δερβενάκια κοίτονται στο χώμα ξαπλωμένοι. Έχουν τα στέρια πάπλωμα, τις πέτρες προς κεφάλι. Κλαίνε τα χάνια γιάλογα και τα τζαμιά για γάδες. Προσέξτε, αυτό το τραγούδι, αυτή η ραψοδία, η συγκλονιστική, πώς ξεκινάει? Ξεκινάει αναφέροντας τη γριά μάνα του ιτημένου αρχιστράτηγου. Κλείνει αναφέροντας το θρήνο για τους Τούρκους, τους ιτημένους Τούρκους. Κλαίνε τα χάνια γιάλογα, δηλαδή είναι μια ραψοδία χτισμένη πάνω στην ενσυναίσθηση. Τι μας θυμίζει? Μας θυμίζει τους Πέρσες, του Εσχύλου. Δηλαδή ένας λαός που όταν νικάει, πολεμώντας για την ελευθερία του, θρηνεί τον νεκρό αντίπαλο. Αυτή είναι η διαφορά μας από τους Μογγόλους, κυρίες και κύριοι. Ότι εμείς θρηνούμε τον νεκρό αντίπαλο. Ας έρθουμε τώρα στο τρίτο και τελευταίο σημείο, τη σύνδεση του χθες με το τώρα. Γιατί προηγουμένως, μιλώντας με τους φίλους μου τους αναδιωτές, που μαζί έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα από πέρσι την Άνοιξη μέχρι τώρα, εγώ μιλώντας αυτοί, τραγουδώντας και χορεύοντας, κάποιος μου είπε, το τώρα να μας πεις τι θα γίνει. Τα τότε τα διαβάζουμε, εξαβελία ιστορίας.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εγώ είμαι δάσκαλος 32 χρόνια και αυτό που βλέπω στην ελληνική νεολαία είναι το εξής. Ότι όταν φορούν τις παραδοσιακές ενδυμασίες στις σχολικές γιορτές, στους ελληνικούς χορούς, όταν έρχονται εδώ ως αναβιωτές η ελληνική νεολαία, όταν βάζει τις παραδοσιακές ελληνικές ενδυμασίες αντί για τα φράγκικα, είναι ακριβώς το ίδιο με τους προγόνους μας. Δεν έχουν καμία διαφορά. Έχουν την ίδια όψη, το ίδιο ύφος και το ίδιο ήθος. Εδώ απόψε καθόμαστε σε αυτή την σεμνή τελετή και εγώ δεν θα πω πολύ από εμάς, δεν θα αναφέρω μόνο τους παρόντες απογόνους των Πετμεζέων, των φίλο μου τον Νικηταράτο Σταματελόπουλο, τον σεβαστό κύριο Γκρίζαλη, τον πρόεδρο Πλαπούτα και τον εαυτό μου που τέσσερις προγονείς μου πολέμησαν στα Δερβενάκια και στο Αγιονόη. Θα πω ότι όλοι οι Έλληνες, τουλάχιστον οι Πελοποννήσιοι, σίγουρα έχουμε κάποιο πρόγονο που πολέμησε στα Δερβενάκια και στο Αγιονόη. Γιατί κάθε Έλληνας, ξέρετε, 7-8 γενιές πίσω έχει γύρω στους 125 προγόνους. Αν σκάψουμε μέσα μας, θα βρούμε τον πρόγονό μας που πολέμησε και θα κάνουμε και εμείς το ίδιο αν χρειαστεί. Ένα πράγμα το οποίο έχω να σας πω, λοιπόν, βλέποντας την ελληνική νεολαία, παρακολουθώντας πώς σκέπτεται, την ελληνική νεολαία που φυτά σε σχολεία προβληματικά, που δεν έχει δασκάλους, που δεν έχει πανεπιστήμια, που δεν έχει καθοδήγηση, που δεν έχει πνευματική ηγεσία. Αυτή λοιπόν η νεολαία, εάν χρειαστεί, είμαι απολύτως βέβαιος, κυρίες και κύριοι, ότι θα κάνει το καθήκον της. Το μόνο που μπορώ να αναφωνήσω τελειώνοντας αυτά που είχα να σας πω για απόψε είναι την φράση την ιστορική του Χαριλάου Τρικούπη ότι παρά τις δυσκολίες, παρά την πανδημία, παρά τους πολέμους, παρά τα μνημόνια, παρά την χρεοκοπία μας, παρά την μαζική μετανάστευση εξωτερικό, παρά το δημογραφικό πρόβλημα, παρά την οικολογική καταστροφή, παρά την επαπειλούμενη ενεργειακή κρίση και πιθανώς επισητιστική κρίση, παρά όλα αυτά τα ζωφερά που ακούμε κάθε μέρα και κυρίως παρά την ομή τουρκική απειλή και τη διεκδίκηση του Αιγαίου και τη διεκδίκηση και την προσπάθεια ακύρωσης της Ελληνικής Επανάστασης και το ψευδοόραμα της αναβίωσης του τουρκομογγολικού χαλιφάτου της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, παρά λοιπόν όλα αυτά, πιστεύω ακράδαντα και πιστεύω το πιστεύετε κι εσείς ότι, όπως είπε ο Χαρέλαιος Τρικούπης, η Ελλάς προόριστε να ζήσει και θα ζήσει. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.